Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό γήπεδο του Αργίου Νικολάου, τέταρτη αγωνιστική για την Development League. Γαλλικά και πιάνο απέναντι σε Scapers είναι το μάτς που θα παρακολουθήσουμε παρέα. Τα γαλλικά και πιάνο στο 1-1, οι Scapers στο 3-0. Γηπεδούχοι με μάτς λιγότερο. Οι φιλοξενούμενοι με σημαντικές αποσύνσεις όπως μας είπαν και τα γαλλικά και πιάνο αποδεκατισμένα. Πρώτη κατοχή για τους γηπεδούχους με το 77 ο Γκίκας, με το 13 ο Σταύρος και ο Τσάκος στο τελειά του Παγιατρής. Επιθετικό rebound και καλά από τον Ξηρόκοστα. Επομένως Ξηρόκοστας και ο Τσάκος με το 24 ο Καβαλιεράτος, με το 1 ο Μανιατάκος. Γκίκας με το 77, περνά την μπάλα χαμηλά στον Καβαλιεράτο, το προσποιείται και η κατοχή παραμένει για τα γαλλικά και πιάνο. Ακόμη 8 δευτερόλεπτα έχουν στη διάθεσή τους. Τσάκος επανέφερε. Γκίκας πήρε το screen και σούταρε για 2, η μπάλα στο σίδερο, το rebound ψηλά. Ο Δεπάστας, ο Τσικλιτζής, ο Φράγκος, ο Τάγκας και ο Μανούρης στην πεντάδα των Escapers. Με πολλά μέλη από την ένδοξη Χαρμάν Μιλάνο. Χαρμάν Μιλάνο ήταν η πρώτη ομάδα που μετέδωσα σε παιχνίδι στο Πασκετάκι το 2017. Σε ένα μάτσο, αν θυμάμαι καλά, απέναντι στους West Bombers, το Μαζαράκι. Οι Escapers θα ψάξουν το πρώτο τους καλάθι. 2-0 το σκορ στο πρώτο 1,5 λεπτό της αναμέτρησης. Τάγκα σε ρολοργανωθεί απέναντι στη ζώνη των γηπεδούχων. Φράγκος για τον Μανούρη, 12 ακόμη, πάση στο Λουτσάιτ και άλλη μία για τον Τάγκα. Με φλότερ στο στόχο, 2-2. Γκίκας και Ρουτσάκος σε high-low κατάσταση. Οι γηπεδούχοι κερδισμένο φάουλ για τον Ηλία Μανιατάκο. Από την baseline αστοχή, έρχεται με follow ο Καβαλιεράτος, αλλά δεν βοηθάει την καλάθι. Με Πάστας στον εφημιασμό, δεν μπορεί να σκοράρει. Ο Μανούρης ανανεώνει και από κοντά θα κερδίσει φάουλ για να εκτελέσει βολές. Στοχή στη δεύτερη, rebound του Κερτσάκου. Από ένα φάουλ για κάθε ομάδα στο ξεκίνημα και ο Τσάκος μέχρι μέσα και με τη βοήθεια του ταμπλό για το 4-3. Ελεύθερος βρέθηκε ο Τσικλιτζής, αλλά στόχησε από τα 75. Ο Ρουτσάκος, ελευθερός για τον Γκίκα. 12 ακόμη για τα γαλλικά και φτάνω. Ο Ρουτσάκος. Ο Μανιατάκης από κοντά. Έπισε φάουλ και θα εκτελέσει
από τη γραμμή, δεύτερο ομαδικό των Staples. Τσάκος θέλει να πάει μέχρι μέσα, δεν καταφέρει να σκοράρει. Πάνω του φράγκου, ξανά Τάγκος. Πάστας από τη γωνία, η μπάλα παίρνει ύψος και καταλήγει στο καλάθι. Δίποντο με δώσει τύχης για το 6-3, διευθυρίζεται Πάστα. 6 λεπτά ακόμη στην πρώτη περίοδο, Κίκας. Γεράτο. Μανούρης. Στη θέση του The Pasta για τους Escapers μπήκε ο Καστανάστασης με το 6 για πρώτη φορά στο μάτς. Και πάει στο μαρκάρισμα του Μανιατάκου. Ματσάπ, Μανιατάκος, φάουλ του Καστανάστασης. Τρίτο ομαδικό των Escapers. Ακού 7-5. Και σε τη δεύτερη. Μαγκάζει εδώ στο Κλιτζί. Τράγκος. Υπομονή Escapers, ωραία πατά. Τελειώνει τη φάση ο Καταναστάς, ωραία δημιουργία του Φράγκου. 8-7. Κύλησε το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης, μοιρασμένο το μάτς της στιγμής. Γκίκας. Κομματική προσπάθεια από τον Καβαλιεράτο που νικά καθακράτος εδώ το μεσοπρόεδρο του αντίπαλο. Βάζει ξανά μπροστά τα γαλλικά με πιάνο με 3 πόντους. Συντηρητή στον Τάγκα. Αυτός για τον Φράγκο που εκτέλεσε για 3. Και πάνω από τον Γκίκα. Μανιατάκος εξαιρετική από μακριά. Ακόμη 5 δευτερόλεπτα, πέταξε την μπάλα και αστόχησε. Καβαλιεράτος από τα 10-11 μέτρα. Τάγκος, Μανούρης, ωραία πάσα για τον Κιγκλιτζή. Σετ επίδεση τελικά για τους Escapers. Παραμένει για εκείνους. Να περνά στο μάτσο ο Ιωάννου. Με τα γαλλικά και πιάνο. Στέχισε ο Τζικλιτζή, στην συνέχεια υπάρχει κερδισμένο φάουλ για τους γηπεδούχους. Οι Escapers συμπληρώνουν 4 ομαδικά, 3 και 47 για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Θα δούμε αν θα το εκμεταλλευτούν αυτό οι γηπεδούχοι. Βάζει την πρώτη.
Μάνος είναι καλό, το σούταλο δεν μπαίνει. Μάνος πάλεψε, αλλά δεν μπορεί το rebound και κατευθύνει ξανά για τα γαλλικά και πιάνο που προηγούνται με 4 πόντους. Η ώρα του Μαντζούκη να περάσει το μάτς, στη θέση του καβαλιέρα του. Ενώ για τους Escapers. Και στο μάτς ο Σταματόπουλος με 25. Μαντζούκη. Το σουτ 2 πόντων του Μανιατάκου. Σταματόπουλος. 2,5 λεπτά ακόμη στην πρώτη περίοδο. Νίκας Ιωάννου. Μανιατάκος ξαναδίνει στον Μαντζούκη. Τελειώνει τη φάση ψηλά ο Κερουτσάκος, σπουδαία δημιουργία του Μαντζούκη. 3-7. Πάγκας. Λιτζής, ξαναδίνει. Ένα μανούρι για το σκριν. Πάγκας. Λιτζής. 5 λεπτά ακόμα. Φάουλ, καλά το φάουλ. Από τον Σιμπιζή, απρόσθετη άμυνα του Μαντζούκη. Αυτός γυρνά με το αριστερό απέναντι σε δύο παίκτες των Escapers. Θα προσθέσουμε τα συνέχεια. Μια κατοχή για κάθε ομάδα με 34 δεύτερα να απομένουν. Αντολίτης. Σε διαστική επίθεση πήγαν οι κυβερνούχοι και έτσι οι Escapers έχουν τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα στο τέλος περίοδου. Συγκριτζής για 3, αλλά παίρνει ύψος. Σάκος και πετάχνει πάρα από μακριά, τέλος του τέλους περίοδου, 13-9, το βάθισμα για τα γαλλικά και πιάνο. Δεύτερο δεκάλεπτο του Χαλιώσια, πρώτη κατοχή για τους Escapers. Με Σταματόπουλο, Ανατολίτη, Καθαναστάση, τον Τσιχιλτζή και τον Δεπάστα. Πάστας για 2, είναι άτυπος, παλαμπαίνει και βγαίνει, αλλά ο ίδιος θα μαζέψει το rebound. Ανατολίτης και τον Τσιχιλτζή, 10 δεύτερα ακόμα. Ανατολίτης για 3, αστόχησε, πήρε δίκα στο rebound. Ο Μαντζούκης, ο Ιωάννου και ο Ξηρόκοστας στην πεντάδα των Γιβερούχων.
ωραία επίθεση από τους γηπεδούχους. Χτύπησαν στο low post και βρήκαν τον ελεύθερο παίκτη στα 6.75. Η απάντηση δεν θα έρθει από τον Καζαναστάση. 16-9 πλέον το σκορ. Τσάκος πήγε σε ατομική προσπάθεια, πάλεψε και ανανέωσε και έβγαλε ωραία πάσα. Τελειώνει τη φάση, κοντά ο Σιρόκοστας, καλό ξεκίνημα στη δεύτερη περίοδο, με γρήγορους 5 πόντους, από τα γαλλικά και πιάνω, double score 18-9. Συνεχίζουμε άμυνα ζώνης τώρα οι Βεδούσκοι. Πάστας, Τόπουλος για 3. Το Ματζούκι, ενώ υπάρχει αλλαγή θέση του Καζαναστάση, επιστρέφει στο μάτσο ο Φράγκος. Κίκας Τερτσάκος δημιουργεί το ρύθμα, πάει μέχρι το σκοράρι 18-29, πρώτο διψήφιο προβάδισμα στο μάτς, το time out τους Escapers. Συνέχεια στο πρώτο ημίχρονο, 7-40 ακόμη. Τους Escapers να έχουν την κατοχή. Συγκλητής για 3, 20-12. Το χρειαζόντουσαν αυτό το τρίποντο οι φιλοξενούμενοι. Δίκας. Στόχησε για 2. Άμεση απάντηση από τα γαλλικά και πιάνω. 22-12. Συγκλητής δοκιμάζει για 3 και ξανασκοράρει. 22-15. Ιωάννου. Αυτός για 3. Rebound του Γκίκα. Ιωάννου. Σταματόπουλος έχει ελεύθερο τρίποντο. Παρακολουθεί 22-15. Και Ρουτσάκος με φλότερ. Και πάλι το καλάθι, rebound στο πάστα. Πρώτο φάουλ στη δεύτερη περίοδο έπειτα από 4.7. Αγκές και Μανούρη στο μάτς για τους Escapers αντί του Ανατολίτη και του Σταματόπουλου. Αγκάς Αγκός. Καλή άμυνα του Ιωάννου, 14 δεύτερα ακόμα για τους Escapers. Πιάνω, Τάγκας πρέπει να εκτελέσει στη λήξη και το κάνει εύστοχα ο Γιώργος. 22-18, μεγάλο τρίποδο του Τάγκα
Μειώνει τη διαφορά στους 4. Ιωάννου με χώρο, πάτησε καλά. Αλλά στοχή. Για να μαζέψει ο Δεπάστας. Για να δούμε αν μπορούν να μειώσουν κι άλλο τώρα οι Escapers. Να έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μεθρόνου. Φράγκος. Μανούρης. Baseline θέλει να τα βάλει με το Μανιατάκο. Έτσι και δεύτερος παίκτης πάνω. Το ελευθέρωσε για τον Δεπάστα που σκοράρει αυτό για 22-21 με δύο τρίποντες βόμβες από τους Escapers. 4-20 ακόμα στο πρώτο εμίχρονο, το μάτς πήρε φωτιά. Διαφορά στην ελάχιστη τιμή της πλέον, 22-21. Επίσης στο πρόσωπο ο Καβαλιεράτος των Κυπεδούχων. Τυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό. Καβαλιεράτος, Γκίκας, ο Μανιατάκος, ο Κερουτσάκος και ο Ιωάννης στο πεντάδα των Κυπεδούχων για τους Escapers. Φράγκος, Τσικλιτζής, Τάγκας, Μανούρης και Δεπάστας. 22-21 το σκορ. Τσικλιτζής. Δεπάστας το ξαναδίνει. Τσικλιτζής προσποιήθηκε αλλά θα χρειαστούν με βήματα. Από κοντά, νικά τον Μανούρη, ωραία προσωπική προσπάθεια. 24-21. Αγκάς. Έξτρα πάσα για τον Τσικλιτζή. Ψηλά ο Ιωάννου, παίρνει το rebound. Και ο Τσάκος αποφεύγει την παγίδα. Χωρίς πρόβλημα πέρασε με το κέντρο. Κίκας για 3, δεν είναι καλά το σουτ. Λιτζής. Μανούρης φορέχεται την μπάλα. Αλλά χρεώνται με βήματα. Αρκετά άλλα στα τελευταία λεπτά. Το 24-21 παραμένει. 2:55 ακόμη στο πρώτο εμίχρονο. Μανιατάκος. Μπήκε ωραία στο baseline. Πήρε το φάουλ του Μανούρη και θα εκτελέσει από τη γραμμή. Δεύτερη 25-21. Κερδισμένο φάουλ για τους Escapers. Μανούρη, θα τα εκτελέσει για 2. Πάμε την rebound. Τώρα ο Μανιατάκος. Αλλάξε ωραία κατεύθυνση και πήγε όλη τη διαδρομή. Για το 27-21. Αφήσουμε ξανά διαφορά την Κυπεδούχη. Τάγκας. Το λάθος, Μανούρης, Τσικλιτζής. 5 δεύτερα ακόμα, τώρα κάνει το εκτελέσει. Τσικλιτζής από τα 7. 27-24, τριποντάρα του Τσικλιτζή. Για την ανάσα των Escapers. Εντάξει, ανάσα δεν ήταν πολύ σωστό. Διαφορά πέφτει στους 3. Τσικλιτζής, δυναμική αλλαγή του Μανούρη. Μιλάς τον Καβαλιεράτο που σπαθεί ότι είναι λάθος, κλείνει ο Μανούρης. 1 και 10 ακόμα στο
Φράγκος με αυτοπεποίθηση για 3, καυτό μέσα. 27, όλα ίδια το σκηνικό. Και πάλι οι Escapers απαντούν στο σερί τον Γαλλικά και πιάνω με δύο τρίποντες βόμβες αυτή τη φορά από Τσιγκλιτζή και Φράγκο. Ο Καβαλιεράτος, Τσιγκλιτζής για 3 στο transition. Το rebound του Ιωάννου. Για τα δεύτερα κομμάτια για τις δύο ομάδες. Ο Κίκας κερδίζει φάουλ. Ο Τάγκα. Σημαίνει δύο βολές για τον Κίκα και κατοχή για τα Γαλλικά και πιάνω στη συνέχεια. Το 27, 14 επίθεση για τα Γαλλικά και πιάνω, καλούν time out. Εδώ είμαστε για να δούμε τις σχεδίασαν οι γηπεδούχοι για αυτή την προτελευταία επίθεση του πρώτου μηχρόνου. Η μπάλα στα χέρια του Γκίκα, πάντα πάνω του ο Τάγκας. Καβαλιεράτος πέρασε και δημιούργησε για τον συμπαίκτη του που αστοχή από 6 και 75. Ο Ρωμανούρης στο rebound, 14 για τους Escapers. Δεύτερο ημίχρονο στο κλειστό του Αγίου Νικολάου, πρώτη κατοχή για τα Γαλλικά και Πιάνο που προηγούνται με τραχία κεφαλή ενός πόντου. Και Ρουτσάκος. Μείνει αλλαγές από τους Escapers και Ρουτσάκος χτυπά στην αλλαγή. Λαβαίνει κατά τον Μανούρη. Μανούρη Σταματόπουλος, Καζαναστάσης, Φράγκος. Και ένα το λίδι για τους Escapers. Για τον Κερουτσάκο θα εκτελέσει αυτή τη γραμμή. Σε πρώτη βολή για το 29-27. Η δεύτερη διαφορά στους 3. Ατολίτης, Αναστάσης, ωραία υφαλοκατάσταση, Μανούρης και μόνο και πάσα από κοντά. Ωραία πίνηση των Escapers, 30-29, πρώτο καλάθι και για εκείνους στο δεύτερο ημίχρονο. Μανιατάκο, καλή άμυνα του Μανούρη που παίρνει και το rebound. Ο Λίτης πάτησε για 2 στο transition, ο Παλαβέ του κάνει το χατήρι, ο Μανούρης επιμένει. Και κατοχή για τα Γαλλικά και Πιάνο. Ανατολίτη, ωραία η σταυρωτή. Ανιατάκος, το ξεξεστήριγμα. Καβιζή προς το καλάθι και νικά τον Μανούρη, ωραία φάση. 32-29.
χέρι-χέρι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο. Διαφορά ξανά στην ελάχιστη τιμή, 32-31. Τσίχας. Τσάκος. Νέο καλάθι του Κερουτσάκου. 34-31. Σοφαρίζει το μάτς, 34 όλα, πολλά τρίποντα και από τις δύο ομάδες. Επομένως με δύο αλλαγές θα συνεχίσουν το μάτς. Capers, με δύο και οι κυπερδούχοι, τα γαλλικά και πιάνο, που έχουν ακόμη 11 δευτερόλεπτα στη διάθεση του καθημερινού. Όπως σας επανέφερε, Μαντζούκης για 3, δεν είναι καλό του σουτ. Θα φτάσει το rebound. Ανατολή της πάσα και το τελείωμα στο στόχο. Από τον Σταματόπουλο, 34-36, time out. 6.40 ακόμα στην τρίτη περίοδο, η κατοχή για τα γαλλικά και πιάνο με Περιτσάκο, Γκίκα, Τάκο, Σιρόκοστα και Μαντζούκη. Τάκος κρατά παρά την πίεση. Κοντά στο καλάθι. Καλά χρειάζονται τα βήματα. Λοιπόν, Καταναστάσεις, Φράγκος, Ανατολίτης, Σταματόπουλος και Μανουρίς για τους Escapers. Προηγούνται με δύο πόντους. Καταναστάσεις από το πλάι, αστοχή για 2, rebound του Μανιατάκου. Γκίκας. Πάτησε από τέτοιους των ελευθέρων βολών και με δόση τύχης βάζει το καλάθι. Κάνει για το σταυρό τη γύρω του στην άμυνα. Χαρακτηριστική αντιδρασή του, 36 όλα. Φράγκος για 3 με αυτοπεποίθηση, το έχασε. Κύριο Κερουτσάκος. Κερουτσάκος. Φράγκο. Κατά κοντά στο καλάθι, γύρισε με reverse και ευστόχησε μεγάλο καλάθι. 38-36. Το ντέρμπι καλά κρατήσει αλλιώσκα. Θα μάθει την τρίπλα και εκτέλεσε από τα 3 μέτρα, ζήτησε φάουλ, δεν είχε ξεκαθιστήριγμα. Γκίκας. 5 λεπτά ακόμη στην τρίτη περίοδο. Γκίκας κατά. Αλλαγές και στις δύο πλευρές, Ιωάννου και Καβαλιεράτο θα περάσουν στο μάτς για τα γαλλικά και πιάνο. Την άλλη ο Τσίγλιτζής και ο Βερπάστας είναι τα νέα πρόσωπα. Με 14 επίθεση για τους γηπεδούχους, ο Γκίκας, τον Μανιατάκο και από εκεί τον Καβαλιεράτο που έχει μισμάτσει τον Βερπάστα. Αλλά δεν θα το εκμεταλλευτεί. Φράγκος. Το screen θα εκτελέσει τελικά για 3 και θα ευστοχίσει ένα ακόμα τρίποντο του Τσικλιτζή που κάνει σπουδαία εμφάνιση. 38-39 και μία ακόμα αλλαγή στο προβάδισμα. Γκίκας. Μανιατάκος περνά και τελειώνει τη φάση υποδειγματικά. Μπροστά και πάλι η παιδούχη, 40-39. Ακατάλληλο για προβλέψεις. Μανούρης. Για δύο Ανατολίτης από κοντά, ασίστ του Μανούρη. 40-41. Γκίκας.
δεν βάζει το καλάθι, επιμένει ο Καβαλιεράτος. Αλέξο για τον Γκίκα, εκείνος εκτελεί από τα 6.75. Προχθεί ξανά για τους Escapers. Και 26 ακόμα στην τρίτη περίοδο διαφορά στον πόντο. Συγκλειζεί σε βιαστική επιλογή, αλλά δικαιώνεται πανηγυρικά. Δύο ακόμα πόντι για τον παιχταρά των Escapers. Και Ρουτσάκος πάει στεναγμένα. Γυρνά για να αποστάρει. Μανιατάκος ελεύθερος από τα 6 μέτρα. Η μπάλα στο σίδερο. Έγινε βεφάστο το rebound. Μανούρης από τον κεντρικό διάδρομο. Δεν τον σταμάτησε ο Μανιατάκος, αλλά ο Μανούρης δεν καταφέρει να σκοράρει. Παραμένει το 40-43. Και Ρουτσάκος ηρεμεί το ρυθμό. Προσποιείται, εκτελεί και αστοχή. Για να πάρει ο Δεπάστας και να δώσει γρήγορα στον Τσικλιτζή. Αυτός για τον Φράγκο. Μανούρης. Βρίσκουμε βήματα. Στη θέση του Ανατολίτη επιστρέφει στο Ματόπουλος για τους Escapers. Φάση με το αριστερό και αυτό μέσα. 42-43. Τρομερό μάτσα από τις δύο ομάδες και στο δεύτερο ημίχρονο. Φάστας ελεύθερος από τα 5 μέτρα. Πάνω από τον Ιωάννου. Και στα σίγουρα χέρια του Κερουτσάκου. Τελευταίο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Ιωάννου από κοντά στόχισε. Και μακρινή πάσα για τον Σταματόπουλο. Δεν θα προλάβει. Πάμε σε time out. 100 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου. Τα γαλλικά και πιάνω. Με την κατοχή βρίσκονται πίσω με ένα πόντο. Περουτσάκος. Σκύνει τον καβαλιέρα του. Πάσα στον Ιωάννου που εκτελεί για τρεις και αστοχή. Πάμε στην Πεπάστα. Τσιγκλητής. Δεν χώρο να εκτελέσει για τρεις. Δεν προσεξεί άμυνα τον γηπεδούχο που το άφησε και πάλι. Δεν χώρο να εκτελέσει, αλλά δεν το πλήρωσε πριν φορά. Ο Μανιατάκος αστοχή, αλλά μαζί του ο ίδιος. Βγάζει έξω για τον Πιερουτσάκο, 12 ακόμη για τους γηπεδούχους. Και ο Τσάκος πέρασε και φέτηκε το καλάθι, goal foul. Μία ακόμα εναλλαγή στο προβάδισμα, 44-43. Και μία συμπληρωματική βολή ο Μανιατάκος στον πάγκο για να επιστρέψει ο Ξηρόκωστας. Ενώ αυτό ήταν το τρίτο μαδικό των Escapers. Περιόδου, να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα ξεκινήσει την κρίσιμη τελευταία περίοδο. Το προβάδισμα. Ανοιχτό και το ενδεχόμενο του Χ, βέβαια. Φράγκος από την αντίθετη πλευρά του screen για να δώσει τον Καζαναστάση που αστοχεί από κοντά. Το rebound από κανέναν είναι η κατοχή. Είναι για τα γαλλικά και πιάνο. Από μία επίθεση για κάθε ομάδα, λογικά. Για τα 8 δεύτερα να απομένουν. Και Ρουτσάκος σε αργό τέμπο. Και του Καβαλιεράτου. Και του Τσάκος τώρα που δίνει την μπάλα. Εφάμεθε ακόμα. Και του Τσάκος τέλεσε για δύο αφού ξεφορτώθηκε τον προσωπικό του αντίπαλο. Και του πάνω από τον Σταματόπουλο. Τα δεύτερα ακόμη και έτσι Escapers. 5,4 έχουν στη διάθεσή τους. Οι παιδούχοι έχουν να δώσουν φάουλ. 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Το τρίποντα από πολύ μακριά. Άστοχο από τον Τσικλητζή.
44-43 σκορ τρίτης περίοδου Αλιώσκα. Τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά στο κλειστό του Αγίου Νικολάου. Θυμίζω τέταρτη αγωνιστική για την Development League. Αγαλικά και πιάνω ψάχνουν την δεύτερη τους νίκη. Οι Escapers στην τέταρτη. Μάτσε λιγότερο οι γηπεδούχοι. Καταναστάσεις στον Ανατολίτη. Αυτός εκτελεί από την κορυφή. Πάνω από τον Τσερτσάκο. Τσερτσάκος, Γκίκας, Ξηρόπεθας, Καβαλιαράτας και Ιωάννου. Για τους γηπεδούχους, Καταναστάσεις, Ανατολίτης, Δεπάστα. Ο Σταματόπουλος και ο Σιπλιτζής μετά τον Escape και βγάζει την άμυνα εκεί. Ο Καβαλιεράτης έφτιαξε μόνος με τον Αλάτι. Το 44-43 παραμένει. Ανατολίτης να πήρα τον Δεπάστα. Σταματόπουλος, δύσκολη προσπάθεια, rebound και Τσάκου. Σκορ το πρώτο λεπτό της τέταρτης περίοδου. Γκίκας βρήκε χώρο μετά το screen. Πασάρε τον Καβαλιεράτο που είχε βρεθεί σε mismatch. Χαμηλά είχε το foul. Πρώτο στην τέταρτη περίοδο. Και επίθεση 14 δευτερολέπτων για τους υπεδούχους. Τελειώνει με φλότερ. Μάχη για το rebound. Το παίρνει ο Γκίκας. Τσάκος. Ωραία συνεργασία με τον Καβαλιεράτο που αστοχεί όμως το τελείωμα. Μανούρης. Πέφτει με μια σταυρωτή τον προσωπικό αντίπαλο. Ανατολίτης από κοντά. Ούτε τώρα. Άστοχοι σε δύο ομάδες το πρώτο δίλεπτο της τέταρτης περίοδου. Λίτης τενασμένα στο transition. Φάουλ του Γκίκα, δύο βολές για τον παίκτη των Escapers. Από ένα φάουλ για κάθε ομάδα στα πρώτα 2,5 της τέταρτης περίοδου. Gracias.
οι δύο παίκτες πάνω του. 10 δευτερόλεπτα ακόμα, εκτέλεσε να βρίσκει αυτό το σύνολο. Είναι πολύ σύντομα οι ομάδες επιθετικά. Δεν υπήρξε κάποιο στήριγμα για φάουλ. Γκίκας. Ατάκος για 3, δεν είναι καλό. Σιρόκοσας πήρε το rebound, αλλά θα παίξει μπάλα στον Ματόπουλο που έκλεψε. Λάθος πάσα, λάθος πια από τους escapers. Διορθώνει ο Ξηρόκοστας. Διορθώνει στον Μαριατάκο. 6 λεπτά για το φινάλι. Το μάτι σε απόλυτη ισορροπία. Γκίκας. Για 2 μετά το screen. Μάνω το αμυντικό από τον Φράγκο. Ακολίτης. Και τρίποντο από τον Σταματόπουλο. Μεγάλο καλάθι για το 44-47. Με τον Μαϊούρη και θα τον νικήσει με το αριστερό. Άμεση απάντηση των κυβερνούχων, 46-47. Στρέφει ο Πιεριτσάκος αντί του Γκίκα. Ενώ στην άλλη πλευρά ο Ανατολίτης πήγε στον πάγκο. Και στο μάτσο Βεπάστας. Φράγκος για 3, μπάλα στο σίδερο, επιθετικό rebound του Τσικλιτζή, νέα ευκαιρία για τους escapers. Στήριγμα για φάουλ, τρίτο μαδικό και δύο βολές για τον Τσικλιτζή. Τώρα στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Κερτσάκος. Στο Μανιατάκο. Στη γωνιά ο Ξηρόκοστας ελεύθερος για 3. Ο ίδιος θα rebound με τη βοήθεια του Κερτσάκου και θα σκοράρει. 48. Το μάτι στην κόψη του Ξηραφιού. Ξηρόκοστα, Ιωάννου για 3, είναι άτυχος, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει, Ξηρόκοστας, δεν μπαίνει το καλάθι, επιμένει ο Καβαλιεράτος, ούτε εκείνος θα σκοράρει. Η κατοχία του Σκέιπερς. Συντάλλα στοιχείας από τα γαλλικά και πιάνω σε αυτή τη φάση. Σταματόπουλος τώρα. Άφησε τον Φράγκο. Μανούρης απέναντι στον Καβαλιεράτο. Δεπάστας πατώντας τη γραμμή του στη σίδερο. Το rebound αμυντικό από τον Μανιατάκο. 3,5 λεπτά για το τέλος. Το μάτι παραμένει σόβαλο.
Ολυμπιακός. Κυριτσάκος, 10 δεύτερα ακόμα. Κυριτσάκος πήγε από αριστερά. Έβαλε το καλάθι, 50-48. Είχε κατακράτη τον Μανούρη. Time out των Escapers. 3-13 για το φινάλε. Διαφορά 2 πόντων χωρίς τις δύο ομάδες. 50-48 και κατοχία τους Escapers. Καλά στη γωνία για τον Σταματόπουλο. Εκείνος μένει στον αέρα, αστοχή, πήρε το rebound ο Μανούρης και επιμένει καλά το καλάθι. Υπάρχει φάουλ του Πιερουτσάκου στην προσπάθεια για το θύ. Όχι, χαμηλά δόθηκε το φάουλ, τέταρτο ομαδικό όμως των γηπεδούχων που δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν. Τέλεσε για 3 υποπίεση, δεν ήταν καλό. Πέφτοντας ο Μανούρης σώνει την κατοχή. Δεύτερη ευκαιρία με τον Σιχνιτζή να κάνει λάθος. Βλέπει, κερδίζει φάουλ, ο Γκίκας παίρνει και το αντιαθλητικό. 2 βολές για τον Γκίκα και κατοχή για τα γαλλικά και πιάνο. Πού είσαι Ιωνά? Τι γίνεται? Αγώ, αλλά αυτό δεν είναι καλά. Παραμένει το 50-48. Δεύτερη διαφορά στους 3. Και 14 επίθεση τώρα για τους γηπεδούχους. Ο Κίκας επανέφερε, Πιερουτσάκος απέναντι στον Φράγκο. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Το σκύλο του Μανιατάκου φέρνει αλλαγές. Παίρνει ο Ιωάννου με 5 δεύτερα. Κερουτσάκος για 3 υπό την πίεση του Μανούρη. Το rebound επιθετικό όμως, Γκίκας. Και 9-14 δευτερόλεπτα για τα γαλλικά και πιάνο. Μανιατάκος και αυτός για 3 από 45. Ούτε τώρα το τρίποντο, λύνε την πολιορκία με το rebound του Δεπάστα. Και ευκαιρία τώρα για τους Escapers να μειώσουν ή και να ισοφαρίσουν αν πετύχουν τρίποντο. Δεπάστας. Λάθος πάσα, κλέβει ο Ιωάννης, είναι μόνος του με το καλάθι. Θα πετύχει το lay-up, 53-48 και τα πράγματα δυσκολεύουν για τους Escapers. Έχουμε μπει στο τελευταίο δίλεπτο. Θυμίζω οι παιδούχοι δεν έχουν φάουλ να δώσουν. Σιχνιτζής, ωραία στον Μανούρη. Δεν τελειώνει τη φάση αλλά έχει κερδίσει το φάουλ και θα εκτελέσει από τη γραμμή. Θα βάλει και τους δύο, θα μειώσει την απόσταση στο τρίποντο. Για να δούμε όμως, επιστρέφει ο Ανατολίτης στη θέση του Σταματόπουλου. 100 δευτερόλεπτα ακριβώς για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Κρίσιμες βολές με τον Μανούρη για τους Escapers. Χάνει την πρώτη ο Παναγιώτης. Η δεύτερη, 53-49. Γκίκας. Εδώ οι γηπεδούχοι κανονικά δεν πρέπει να βιαστούν. Αστοχή ο Ιωάννου. Νομίζω έπρεπε να παίξει με τον Ολόι τώρα. Για να δούμε αν θα το πληρώσουν οι Τσικλιτζής. Στον Μανούρη. Η διαφορά στους 4. Μανούρης γυρνά στο δεξί αλλά χάνει το κουτ. Και τώρα Γκίκας. Με τον χρόνο οι γηπεδούχοι δεν έχουν κανένα λόγο να βιαστούν, έχουν μια καλή διαφορά 4 πόντων. Πιερουτσάκος. Στην του Μανιατάκου φέρνει αλλαγές, ο Πιερουτσάκος εκτελεί μπροστά στο υψωμένο χέρι του Μανούρη. Μόνος του βρέθηκε ο Σιρόκος ασκάλα το καλάθι και νομίζω ότι τελειώνει το μάτς. 55-49 διαφορά στους 6 και τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ για τους Escapers. Για να δούμε. Τσικλιτζής. Μανούρης. Δοκιμάζει για 2, ο Παναγιώτης δεν είναι καλό το σουτ.
δεύτερη ευκαιρία, αλλά πρέπει να εκτελέσει γρήγορα. Ο Ανατολίδης δεν προλαβαίνει το ρολόι. Η μπάλα δεν βρήκε στο Στεφάνι, οπότε το χρονόμετρο δεν ανανεώθηκε. Έχει χτυπήσει ο Τσικριτζής τον Escapers. Να σε ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Αλλά έχει ζητήσει αναγκαστική αλλαγή από ό,τι κατάλαβα. Πάμε σε time out. Λοιπόν, τελευταία 30 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, 55-49 προηγούνται τα γαλλικά και πιάνο που έχουν και την κατοχή. Καλούνται απλώς να παραμείνουν ψυχραιμοί για να πάρουν το μάτς. Κίκας αμέσως στο φάουλ του Φράγκου. Από το επόμενο θα εκτελέσουν βολές οι γηπεδούχοι. Τώρα έφτασαν τα 4 ομαδικά οι Escapers. Δεν γίνεται το φάουλ. Περουτσάκος κυλούν πολύτιμα δευτερόλεπτα. Δεν δείχνουν ιδιαίτερη διάθεση οι Escapers να το κυνηγήσουν μέχρι τέλους. Ο Μανιατάκος κρατά. Περουτσάκος κόβει, είπε και πετυχαίνει ένα καλάθι εύκολο. 57-49, αυτό λογικά θα είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Πράγματι, νίκη για τα γαλλικά και πιάνο που ανεβαίνουν στο 2-1. Πρώτη ήττα των Escapers για φέτος, το 3-1 η ομάδα του Τάγκα. 57-49 το τελικό σκορ από τον Άγιο Νικόλαο. Καλό βράδυ σε όλους.